έναν δικό μας άνθρωπο, έναν δικό σας Μελοποταμίτη. Τον πρώην πρόεδρο, τον Σπύρο τον Τρούλη. Παρακαλώ, Σπύρο Τρούλη. Λάδι πάμε. Πολλά χρόνια τώρα, πάνω από 20 χρόνια, μας βλέπετε πάντα τους δυο να είμαστε μαζί. Ο Σπύρος έφυγε πέρσι και εμένα θα έρθει η σειρά μου. Βέβαια δεν έπαψε να ενδιαφέρει για το Σύλλογο, να αγαπά το Σύλλογο, παρόλο τις συνθήκες τις δύσκολες και μάλιστα τα κοινωνικά, την πορεία του Σπύρου να μπει στο Σύλλογο και τα πρακτικά που τον επιλέξαμε και τον εκλέξαμε για επίτιμο πρόεδρο. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ δημόσια τον Σπύρο για ό,τι έχει προσφέρει. Έχω πει κατ' επανάληψη και σε συμβούλια αλλά και σε γενική συνέλευση ότι επί προεδρίας Σπύρου Τρούλη ο Σύλλογος ανέβηκε τον ανώτατο σκαλοπάτι. Και το λέει ένας πρόεδρος που είχε κάνει γύρω στα 9 χρόνια πρόεδρος. Η συνεργασία και η φιλία ήταν άψογη. Και σαν αντιπρόεδρο που τον είχα 9 χρόνια, αλλά και σαν αντιπρόεδρο που με είχε μετά άλλα 13 χρόνια που ήταν πρόεδρος. Παρακαλώ τον Κυρίμη να μιλήσω για το έργο του. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστούμε πολύ όλους που ήρθατε και μας τιμήσατε στην αποψινή μας εκδήλωση και θα σας πω δύο λόγια το έργο του πρώην Προέδρου μας και επίτιμου Προέδρου σήμερα Σπύρου Τρούλη. Ναι, σήμερα, δεν αγαπητοί συνεπαρχιώτες μας και φίλοι του Συλλόγου μας, τιμούμε σήμερα ένα συνεπή πιστό υπηρέτη του πολιτιστικού κινήματος της επαρχίας μας, τον Σπύρο Τρούλη. Μεγάλο το όνομα, ιστορικές καταβολές του, άξιος, ο σημερινός τιμόμενος, ο γνωστός και αγαπητός σε όλους τους Μελοποταμίδες και όχι μόνο, Σπύρος Τρούλης. Συγκεντρώνει όλες τις αρετές του Μελοποταμίδη κριτικού με απεριόριστη αγάπη για τον τόπο της καταγωγής του. Άνθρωπος με λεπαιδιά και αξιοπρέπεια. Με για τη μακρόχρονη, κορκιαστική και ανιδιοτελή προσφορά του στο Σύλλογό μας. Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2016. Ο Γενικός Γραμματέας Ιωάννης Μαθιουδάκης, ο Πρόεδρος Σπύρος Δακυλάρης. Θα ζητήσω 1,5 λεπτό σιγή να σας πω δύο κουβέντες. Δεν μου αρέσει όταν μιλάει κάποιος να κουβεντιάζουν όλοι. Δεν είναι σωστό. Σας κουράσαμε, η αλήθεια είναι αυτή. Αν ήξερα ότι θα λέγανε τόσα πολλά δεν θα κόβουν καθόλου. Γιατί είπαν πάρα πολλά που δεν νομίζω ότι έπρεπε να αποθούν κάτι τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων.
Κύριε Σεφίλη, καλησπέρα σας. Από μένα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο για την τιμή που μου κάνει της Πανελλήνιας Πολιτιστικής Ένωσης Μυλοποταμιτών για την απόφαση τους να με τιμήσουν, αν και εγώ είχα πει στον Πρόεδρο ότι ήμουν αντίθετος με αυτό, αλλά δεν τις ακούστηκα. Την απόψινή βράβευση που γίνεται σε μένα αφιερώνω πρώτα στη γυναίκα μου και τα παιδιά μου που μου ανέχτηκαν όλα αυτά τα χρόνια να τρέχω συνέχεια σε εκδηλώσεις. Καταναλώνοντας παράλληλα και αρκετά χρήματα όπως όλοι μας από το οικογενειακό προϋπολογισμό και φυσικά δεν μου παραπονέθηκαν ποτέ τους και τους ευχαριστώ. Επίσης, το αφιερώνω στους συνεργάτες μου στο Σύλλογο που όλα αυτά τα χρόνια μαζί παλεύαμε και αγωνιζόμαστε για να κρατήσουμε το Σύλλογο σε ένα πάρα πολύ ψηλό επίπεδο και μάλλον το πετύχαμε όλοι μαζί, όχι εγώ, όλοι μαζί, γιατί αυτό μαρτυράει όλος ο κόσμος. Όμως, το αφιερώνω και σε όλους εσάς, αλλά και σε αυτούς που δεν βρίσκονται απόψε εδώ, γιατί όλοι μαζί πιστέψατε σε μας, μας στηρίξατε συνέχεια όλα αυτά τα χρόνια, σε όλες μας τις εκδηλώσεις, και αυτό να συνεχίσετε να κάνετε για το Σύλλογο. Όπως θυμάστε όλοι σας πάντα, είχαμε πρόβλημα με όλους τους χορούς μας, γιατί δεν μας χωρούσαν τα κέντρα και κάποιοι έμεναν εκτός αφού δεν είχαμε χώρο να τους βάλουμε. Τέλος, το αφιερώνω και στους αγαπητούς συνεπαρσιώτες και φίλους που όποτε χρειαστήκαμε οικονομική ενίσχυση, μας την πρόσφεραν χωρίς δισταγμό και μάλιστα γενναιόδωρα. Και τους ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου. Θα πρέπει όμως να σας εκμυστηρευτώ να περάσετε μια καλή βραδιά και αυτό είναι σίγουρο αφού έχετε απόψε κοντά σας ένα πάρα πολύ καλό συγκρότημα. Με τον πολύ καλό καταξιωμένο λιράρι και καλό φίλο Γιάννη Σοπασίβρου Βογιάννη, είμαστε και συμπεθεράκια. Το πολύ καλό Λαουτιέρι και καλό φίλο Στρατή Μαμαλάκη. Και τον επίσης πολύ καλό Λαουτιέρι Ποντοχωριανάκη και πολύ καλό φίλο τον Εκτάριο Ποντογιάννη. Που σας υπόσχονται ότι θα περάσετε μια ξέχαστη μυλοποταμίδικη βραδιά. Σας ευχαριστώ και καλή διασκέδαση. Thank you.
επίσης είναι ο Ιάσονας Παπαδάκης από Μεσαρίτες και η Γιούλη Παπαδάκη στα Ψαλιώτες. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, κύριε Γιούλη, ένα λεπτό.
Thank you.
Thank you.
χαστώ κι όπως τον χορεύει στον δρόμο πετώ.